Τους βαθμούς μοιράστηκαν η Αναγέννηση Ιεράπετρας και ο Ηλυσιακός Αθηνών σε ένα παιχνίδι με πλούσιο θέαμα, πολλά γκολ, στα πλαίσια της ένατης αγωνιστικής της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Μετά από κάθε σκοράρισμα, χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Κάναμε δύο φορές δύο πεδαριώδη λάθη στον χώρο του κέντρου, χάσαμε πάρα πολύ εύκολα την μπάλα, ήμασταν ανοιχτοί σε εκείνη την περίπτωση και φάγαμε τα γκολ. Το ένα γκολ ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ, το πρώτο που δεχτήκαμε από φάουλ στο 1-1. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είχαμε να διαχειριστούμε τη γρήγορη αποβολή μας. Τραβήξαμε ένα παίχτη από την επίθεση, το γυρίσαμε το 4-1-4-1, το γυρίσαμε σε 4-4-1. Προσπαθήσαμε, κρατήσαμε μπάλα, την κυκλοφορήσαμε. Είχαμε κάνα δυο καλές φάσεις στο 1-0. Μας σοφαρίσανε πάρα πολύ γρήγορα και στις δύο περιπτώσεις, όπως σας είπα. Αλλά έτσι είναι η μπάλα, δυστυχώς. Ήταν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ο διαιτητής έπαιζε αυτό που έβλεπε. Μπορώ να πω λίγο στη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Παπαδόπουλου, ίσως ήταν λίγο αυστηρός ο διαιτητής, γιατί ήταν τζαρτζάρισμα βασικά. Δεν είχε καμιά πρόθεση. Πήγαν και οι δύο οι παίχτες πάνω στην μπάλα, δυνατά, και υπερίσχυσε σε δύναμη ο Παπαδόπουλος. Ο διαιτητής το είδε έτσι, ήταν λίγο μακριά και ήταν σε άλλη γωνία. Το είδε έτσι, το έδωσε. Βασικά. Είναι η αρχή μου, ας πούμε, να μην ασχολούμαι με τους διαιτητές και να μην ασχολούμαι. Και αυτοί είναι άνθρωποι και αυτοί κάνουν λάθη όπως κάνουμε εμείς. Πιο πολλά φορές και βασικά τα γκολ που δεχτήκαμε, τα δεχτήκαμε από καθαρά λάθη δικά μας, πεδαριώδη λάθη. Όλη τη βδομάδα αυτό έλεγα στα παιδιά, ότι μη σας ξεγελάει η βαθμολογία, μη σας ξεγελάει τίποτα. Ένα παιχνίδι το κάνεις εύκολο ή δύσκολο, η δικιά σου η αγωνιστικότητα, η συγκέντρωση. Τους επισήμανα την προσοχή ότι τίποτα δεν παίρνεις εύκολα, τίποτα δεν σου χαρίζει οποιοδήποτε αντίπαλος και να είναι αυτός. Και τους έφερα επίσης το παράδειγμα της Βάρης, γιατί είχαμε ταξιδέψει στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Βάρη, είμαστε μαζί. Ερχόταν αυτοί με έναν αέρα να πάρουν το παιχνίδι, ότι θα κερδίζανε και θα φεύγανε, και ήρθαν 1-1 και φύγανε. Και τους έφεραν αυτό το παράδειγμα συνέχεια, ότι έπρεπε να ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Ο στόχος μας από την αρχή, επειδή ήμασταν μια καινούργια ομάδα, νεανική, πάρα πολύ νεανική, ήταν να παραμείνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην κατηγορία. Και αυτός είναι ο στόχος μας, δεν αλλάζει. Καλή συνέχεια στην ομάδα της Ιεράπετρας. Εγώ πάντως, εντάξει, το παιχνίδι είχε πολύ ένταση, είχε πίεση. Το ευχαριστήθηκα μέχρι ένα σημείο. Έχω μια πίκρα για το αποτέλεσμα. Από εκεί και μετά, όμως, ό,τι πάρεις, λένε, είναι καλό.